Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι που μου δίδεται ακόμα μία ευκαιρία να είμαι εδώ στο αγαπημένο Μπίμνιον των δύο ενωριών, θα έλεγα, των δύο Αποστόλων της Κύπρου, Αποστόλου Βαρνάβα και Αποστόλου Ανδρέα. Και χαίρομαι διπλά γιατί είμαι μαζί σας με αφορμή τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, έναν άνθρωπο του Θεού που μας αξίωσε η πρόνοια του, να τον γνωρίσουμε στα χρόνια τα ευλογημένα της φοιτητικής μου ζωής και ύστερον, κατά τη διάρκεια που ήμουν διάκονος εδώ στην Κύπρο, από καιρού εις καιρόν επήγαινα στο Άγιον Ημών Όρος και βεβαίως δεν το κρύβω ότι ο μεγάλος μαγνήτης ήταν η προσωπικότητα του Οσίου Παϊσίου. Και δεν ήταν ο μαγνήτης μόνο για μένα, ήταν για πάρα πολλούς ανθρώπους και αρκετούς από τους παρόντες γνωρίζω πολύ καλά ότι ήταν μέσα στις προτεραιότητες τους η συναναστροφή με τον Γέροντα Παΐσιο. Ένα λεπτό να φτιάξω λίγο τα χαρτιά μου. Και δεν ξέρω αν θα τα χρησιμοποιήσω δηλαδή. Είμαι ένας περίεργος άνθρωπος. Γράφω, αντιγράφω, συγγράφω και τελικά δεν τα χρησιμοποιώ. Αρχίζω με κάτι που έγραψα όταν έγινε η αγιοκατάταξή του προλίγους μήνες. Όταν με πήρε τηλέφωνο ένας δημοσιογράφος και μου είπε, «Πανιερότατε, εσύ γνώρισες τον Γέροντα Παΐσιον, τώρα επίσημα πλέον είναι και Άγιος, αγιοκαταταχθής στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Πες μας δυο λόγια, πώς αποτιμάς την αγιότητά του». Ακούτε τι του είπα στο τηλέφωνο, αργότερα το γράψαμε και γραπτός και το είδα και στην εφημερίδα Φιλελεύθερος. Είναι πολύ σύντομο και μέσα από αυτό μπορούμε να έχουμε μια καλή εισαγωγή στην προσωπικότητα του ανθρώπου του Θεού. Τον Άγιον Παΐσιον τον γνώρισα το 1982, όταν ήμουν φοιτητής νομικής. Ήταν ο άνθρωπος που περίμενε να ακούσει κάτι πονεμένο για να έχει καρδιακή προσευχή και ήταν πάντοτε εν αναμονή στο ακουστικό του σύγχρονου κόσμου. Ένας ασκητής για τον κόσμο. Του άνοιγε την καρδιά σου και σου άνοιγε τον νου. Φως Χριστού φαίνει πάση. Επέμενε να μην πάω στο Άγιον Όρος μοναχός. Στην Κύπρο να πας, μου είπε. Να κάνετε βάσεις πνευματικές και αυτές οι βάσεις θα διώξουν τις βάσεις. Όταν του είπα, δεν κατάλαβα το τελευταίο, μου είπε χαριτολογώντας, «Αμερικανάκι είσαι και δεν καταλαβαίνεις». Ελληνικά μιλώ. Το πρόβλημα της Κύπρου είναι πνευματικό. Τώρα εφαρμόζεται ο πνευματικός νόμος. Όταν φτιάξετε μοναστήρια, σε κάποιους άλλους είπεν όταν φτιάξετε σταυροβούνια, ενορίες σαν τις δικές σας, οικογένειες ορθόδοξες, ελπίζω σαν τις δικές σας, τότε οι βάσεις της αμαρτίας και της κατοχής θα εξαφανιστούν. Με έβγαλε έξω στην αυλή του κελιού του και σχημάτισε στο χώμα έναν μεγάλο ορθογώνιο σχήμα.
Το μοίρασε σε δύο τετράγωνα και μου είπε: «Θα έρθει καιρός που θα φτιάξεις μοναστήρια. Δύο αυλές να κάνεις. Μια για τους λαϊκούς και μια δεύτερη μόνο για μοναχούς ή για μοναχές». Εγώ απόρρισα για αυτά που μου είπε. Ήμουν ένας απλός φοιτητής και υπενθυμίζω ότι το 82 ήμουν μόνον 20 χρονών. Με τα ρόθμας στην τσέπη. Το δεν το λέω για καμάρι. Ήταν από τα πάθη μου αυτό, το οποίο αργότερα ο γέρο Ιάκωβος το χρησιμοποίησε τούτο για να με παροτρύνει να κάνω ομιλίες. Λοιπόν, σε έναν 20χρονο, ο γέρο Παΐσιος τότε του είπε ότι θα έρθει καιρός που θα κάνεις μοναστήρια. Εγώ απόρρισα. Ήμουν ένας απλός φοιτητής και συμπλήρωσε όταν είδε την απορία μου. Μα του λέω, μα θα κάνω εγώ έτσι πράγματα. Μου λέει, όχι τώρα, αργότερα θα τα κάνεις αυτά, όταν γίνεις επίσημο πρόσωπο. Πράγματι αργότερα, ως ιερομόναχος και αρχιερέας, χτίσαμε μαζί με τον γέροντά μου Σημεών την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου και ύστερα ως αρχιερέας την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Παρατινορούντα, με τον τρόπο που μας υπέδειξε ο Άγιος Παΐσιος, με δύο αυλές. Πράγματι και οι μοναχοί και οι μοναχές σήμερα μας ευγνωμονούν, γιατί ο τρόπος που οικοδομήθηκαν οι δύο μονές είναι πραγματικά ένας τρόπος που και τους σύγχρονους πονεμένους ανθρώπους τους αφήνουν να έχουν πρόσβαση στη ζωή της μονής, αλλά και οι μοναχοί και οι μοναχές έχουν τον ιδιαίτερο τους χώρον, τα κελία τους, έναν εσωτερικό παρεκκλήσιο, τα διακονήματα τους, την τράπεζα τους, σε τόπον που είναι δομημένος με τέτοιον τρόπο που να είναι απόλυτα άβατος για τους κοσμικούς. Έκτοτε, όποτε πήγαινα στο Άγιον Όρος, τον έβλεπα και μου είπε πολλά τα οποία δεν είναι του παρόντος. Ακούστε, πατέρες, σε τρεις γραμμές, τι είναι για μένα ο Άγιος Παΐσιος. Ο Άγιος Παΐσιος είναι ο Καπαδόκης, το τονίζω αυτό, ο Καπαδόκης, που έγινε Αγιορείτης. Λόγω προσφυγιάς. Λόγω προσφυγιάς. Και τώρα πια οικουμενικός, Άγιος, διδάσκαλος της Ορθοδοξίας, εξαιρέτως του μοναχικού και του έγγαμου βίου, θαυμαστός προφήτης του γένους μας, που δοκιμάζει την πίστη και την απιστία πολλών. Πραγματικά αισθάνομαι ότι και μόνον αυτά είναι η όλη μου αίσθηση που απεκόμισα από αυτόν τον τρισμέγιστον Άγιον. Θα ήθελα μάλλον να ξεπεράσω τα γραφτά, βλέποντας τον κόσμο που είναι και πολλής και επειδή ξέρω καλά τον κυπριακό χαρακτήρα, ο κυπριακός άνθρωπος δεν θέλει ιδέες, ούτε ακόμα όταν είναι και ιδέες ενός Αγίου. Θέλει την καρδιά του άλλου. Και ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας άνθρωπος δικός μας, της Ανατολής δηλαδή. Εν ήταν Καλαμάρας. Για να καταλάβετε τι εννοώ. Χωρίς να υποτιμώ τους Ελλαδίτες. Έλληνες είμαστε όλοι. Και οι Μικρασιάτες και οι Κρητικοί και οι Κύπροι και οι Μακεδόνες και οι Πελοποννήσιοι. Αλλά αυτός, όπως και εμείς, εν είμαστε Καλαμαράδες. Ήταν Ανατολίτης. Ούτε καν Ανατολικός δεν ήταν. Ανατολίτης ήταν άνθρωπος, όπως και ο γέρο Ιάκωβος της Εύβοιας. Κατήγοντον και οι δύο από δύο διαφορετικές περιοχές της Μικράς Ασίας
και είχαν ζήσει στα πρώτα τους παιδικά χρόνια την προσφυγιά. Όποιος είναι πρόσφυγας καταλαβαίνει καλύτερα το γέρο Παΐσιο, όπως και το γέρονταν Ιάκωβο. Και όπως λένε και οι σύγχρονοι γιατροί και ιδιαιτέρως οι ψυχίατροι της λακανικής ψυχολογίας, της πιο προηγμένης ψυχαναλυτικής μεθόδου, τα πρώτα 10 χρόνια είναι τα πιο καθοριστικά σε κάθε άνθρωπο. Είτε αυτός είναι Άγιος, είτε αυτός είναι αμαρτωλός. Άρα είναι σημαντικό όποιος θέλει να ερμηνεύσει και να γνωρίσει σε βάθος τον Άγιον Παΐσιο, να γνωρίσει τα πρώτα 10 χρόνια της ζωής του. Τα πρώτα 10 χρόνια της ζωής του είναι περίπου τα εξής. Γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας, στη Μικρά Ασία, στις 25 Ιουλίου του 1924. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πρόδρομος και ήταν πρόεδρος, μουχτάρης δηλαδή, των Φαράσων, ενώ η μητέρα του, Αγία Γυναίκα, λεγόταν Ευλαμπία. Ο γέροντας είχε ακόμα 8 αδέρφια. Στις 7 Αυγούστου του 24, δηλαδή λίγες μέρες μετά τη γέννα του, μία εβδομάδα πριν οι Φαρασιώτες προσφυγοποιηθούν, ο Όσιος Παΐσιος βαφτίστηκε από τον εφημέριον του χωριού του, τον κατοπινόν Άγιον Αρσένιον τον Καπαδόκη, ο οποίος του έδωσε και το δικό του όνομα, Αρσένιος. Και όταν αντέδρασαν κάπως οι γονείς, είπε προφητικά ο Άγιος Αρσένιος, να αφήσω κι εγώ έναν καλόγυρο στο πόδι μου. Στις 14 του Σεπτέμβρη του 24, η οικογένεια Εσνεπίδη, όπως ήταν το επίθετο της οικογένειας, προσφυγοποιείται και εγκαθίσταται στην Κέρκυρα και αργότερα καταλήγει στην Κόνιτσα. Εκεί ο μικρός Αρσένιος τελειώνει το δημοτικό σχολείο στην Κόνιτσα με βαθμόν 8 και διαγωγή εξαίρετων. Στις 10 του Νοεμβρίου του 24 στην Κέρκυρα εκοιμήθη ο προστάτης Άγιος του, ο Άγιος Αρσένιος. Αυτά είναι τα 10 πρώτα χρόνια του Αγίου Παϊσίου. Τελείωσε το δημοτικό και έλεγε για μια γυναίκα η οποία ήταν συμμαθήτριά του ότι ξεχώριζαν από τα χρόνια, λέει, τα παιδικά, το ότι ήταν συμπονετικός. Πόση σημασία έχει ο άνθρωπος να συμπονεί και να συμπάσχει με τον πονεμένο συνάνθρωπό του. Το άλλο του χαρακτηριστικό είχε μία πρόωρη έφεση εις την άσκηση, όπως την εννοά η Ορθόδοξη Εκκλησία την άσκηση, αρνείτο δηλαδή να λάβει γάλα αν Τετάρτη Παρασκευή, από πολύ μικρόν έκαμνε νηστείες και όπως και ο γέρο Ιάκωβος της Εύβοιας, επηρεασμένος από τη μητέρα του, ο ένας από την Ευλαμπία, ο Άγιος Παΐσιος, και ο γέρο Ιάκωβος από τη Θεοδόρα, τη μάνα του, βλέποντας τις να κάνουν μετάνοιες οι μανάδες τους, έκαμναν και αυτοί μετάνοιες από πολύ πολύ μικρά παιδάκια. Αργότερα, διότι ξεθάρεψαν λίγο, γύρω στα 7 χρόνια, 7 χρονών παιδιά, ένιωθαν την ανάγκη να εξέρχονται από το σπίτι τους και να πηγαίνουν όπου υπήρχε ένα ξοκλήσιν του χωριού τους για να κάνουν νυχτερινές προσευχές. Αυτά τα έκαμνα γιατί προφανώς τους έδιδαν χαρά. Η προσευχή για αυτούς ήταν αισθητή. Και κάτι που μάθαμε κοντά στο γερό Πορφύριον είναι ότι η χάρις είναι αισθητή. Δηλαδή ο άνθρωπος την αισθάνεται τη χάρη, την αισθάνεται την ενέργεια και αν δεν την αισθάνεται κάποιον πρόβλημα έχει, είτε ψυχολογικό είτε πνευματικό. Ακόμα και τα παιδιά τα οποία έχουν μειωμένη λογική αίσθηση, όπως τα παιδιά που έχουν σύνδρομο Down,
Όταν τα πάρεις στη Θεία Λειτουργία, αισθάνονται τη Θεία Λειτουργία. Αυτοί λοιπόν αισθανόντουσαν την γεύση της χάριτος και την επιδίωκαν με κάθε τρόπο. Ιδιαιτέρως με την άσκηση στα παιδικά τους χρόνια, έτσι έγιναν δοχεία του Αγίου Πνεύματος, πολύ μεγάλα δοχεία. Τι εννοούμε όταν λέμε δοχείων? Αυτό είναι θεολογία του Αγίου Παϊσίου. Μου έλεγε, κοίταξε, σου έδωσε ο Θεός μεγάλο δοχείο και θα δυσκολευτείς να το γεμίσεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι εννοούσε δοχείο. Μου λέει, άκουσε, έχει ανθρώπους που γεννιούνται και το δοχείο της ψυχής τους είναι ίσα με μία δαχτυλίθρα. Άμα γεμίσει εκείνη η δαχτυλίθρα με χάρη Θεού, για αυτούς είναι άριστα. Έχει ανθρώπους, μου λέει, που το δοχείο της ψυχής τους είναι ίσα με ένα φλιντζανάκι του καφέ. Άμα γεμίσει εκείνο το φλιντζανάκι, είναι άριστα. Έχει άλλους, μου λέει, που έχουν ένα φλιντζάνι, άλλους έχουν ένα ποτήρι, άλλοι, μου λέει, έχουν ένα βάζο, άλλοι, μου λέει, έχουν μία δεξαμενή, μερικοί έχουν ένα φράχτη, ο οποίος κάποτε ξεχυλά και ποτίζει και τα γειτονικά χωράφια. Όσο πιο μεγάλο είναι το δοχείο της χάριτος, τόσο πιο μεγάλη και ευθύνη μας. Και απέναντι στο Θεό που το έδωσε και στους καλούς μας προγόνους που το έχτισαν αυτόν το δοχείο, δεν οφείλεται στη δική μας ικανότητα και αξιότητα. Οφείλεται σε κάποια μάνα, σε κάποιον πατέρα, σε κάποιον παππού, σε κάποια γιαγιά, σε κάποιον πρωτινόν παπάν που είχε η γενιά μας, μοναχών, μοναχήν, ενάρετων άνθρωπων, και όλα αυτά οδηγούν εις το δοχείο της ψυχής. Οι σύγχρονοι μπορεί να το ονομάσουν DNA, μπορεί να το ονομάσουν κληρονομικότητα, μπορεί να το ονομάσουν κάτι άλλο εις τη γλώσσα της σύγχρονης ψυχολογίας. Όμως καμία άλλη απόδοση δεν εδόθη όσον αυτό που μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Πρόσεχε το δοχείο που σου έδωσε ο Θεός, να το γεμίσεις. Ένας, μου έλεγε, που έχει δοχείο η ψυχή του, ίσα με έναν ποτήρι, εάν το γεμίσει με χάρη Θεού, τότε αυτόν είναι άριστα. Εάν, μου λέει, ένας έχει ένα βάζο και το γεμίσει ίσα με τα 2/3, αυτό δεν είναι άριστα. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο του Αγίου Παϊσίου ήταν η ευφυΐα του. Χάρη τη Θεού εγνώρισα και τον Άγιον Πορφύριο, τον Ιάκωβο, τον Ευμένιο και μερικούς εδώ στην Κύπρο, να το γέρο Παναήν της Λύσης επίσης. Αν με ρωτήσετε ποιον ήταν το στοιχείο που εξεχώριζε ο Άγιος Παΐσιος, που διακρινόταν από τους άλλους, ήταν η ευφυΐα του. Επίσης ήταν άνθρωπος ο οποίος την ευφυΐα του την προσάρμοζε στο συνομιλητή του. Με έναν επίσκοπο μιλούσε αρχιερατικά, με έναν πατριάρχη πατριαρχικά, με έναν μοναχό μοναχικά, με έναν οικογενειάρχη τέλειος σύζυγος ή τέλεια σύζυγος, με έναν παιδί παιδικά, με έναν φοιτητή φοιτητικά. Εκπληκτικός βαθμός προσαρμοστικότητας σε κάθε ηλικία, ποιότητα και κατάσταση. Και αυτά ένας άνθρωπος που παιδιώθεν, όπως προείπαμε, αγάπησε την άσκηση. Ήταν εξαιρετικά ειλικρινής άνθρωπος. Θα ήθελα να σας πω και κανέναν έτσι μικροελάττωμα του, να πούμε, διότι πολλές φορές δεν γινόμεθα πιστικοί. Όταν συνεχώς φτιάχνουμε ένα φωτοστέφανο, το φωτοστέφανο το δίνει ο Θεός. Ήταν απότομος. Δεν το λέω επειδή είμαι κι εγώ, για να παρηγορηθώ. Είχε το αυτό. Αυτό που λέμε λίγο να ψώθυμος. Ήταν εξαιρετικά ολιγαρκής άνθρωπος και καλλιεργούσε την ολιγάρκεια
Σκεφτείτε ότι τα ψωμάκια τα οποία ο ίδιος έφτιαχνε, αυτά που λέμε εμείς καυκαλιές, κούκκουρα, τα έκαμνε με κάτι σίδερα που έβρισκε, παλιοσίδερα, και όταν τέλειωνε τη δουλειά του και τα έψινε αυτά τα ψωμάκια που θα περνούσαν κανένα μήνα, επέτασε την πρόχειρη, να πούμε, όχι πριζολιέρα, ψισταριά. Την πρόχειρη ψισταριά. Όταν τον ερωτήσουμε, μα γερόντα, γιατί την πετάσεις, φύλαξε τι για τον επόμενο μήνα. Λέει, θα βρω κανένα παλιοσίδερο, δεν θέλω να είμαι εξαρτημένος από αυτά. Καταλάβετε, γιατί διαφορά τρόπου σκέψης από το σύγχρονο καταναλωτισμό. Ούτε βεβαίως να διανοηθεί ψυγείο στο κελί του, που τώρα γέμισε το Άγιον Όρος. Πάρα πολύ συμπονετικός. Κάποτε φεύγοντας θυμήθηκα ότι ένας φίλος μου είπε, όταν του είπαν οι γιατροί ότι μπορεί να έχει σκλήρυση κατά πλάκας, Δημήτρης, μου είπε που θα πάει να δει στο γέρο Παΐσιον, πετού να προσεύχεται για μένα. Όταν εγώ εφλιάρισα, του είπα κάμποσα, δικά μου, στο τέλος που επήγα να φύγω, θυμήθηκα τον Δημήτρη. Και του λέω, α, μου είπε και ένας φίλος μου, Δημήτρης, να προσεύχεσαι για αυτόν. Και έκαμα να φύγω, μου λέει, έλα πίσω. Τι έχει ο Δημήτρης, πες μου κάτι να πονέσω. Ακούτε, του λέω, μου είπε να προσεύχεστε για αυτόν. Ναι, αλλά τι σου είπε να μου πεις, τι έχει. Πες μου κάτι να πονέσω για να είναι συμπονετική η προσευχή μου. Δηλαδή, προϋπόθεση της προσευχής έβαζε τον πόνο. Αν ήταν για τον εαυτόν του, πώς πονούμε βλέποντας τον εαυτό μας, βλέποντας την αμαρτωλότητά μας, που είναι προϋπόθεση της μετάνοιας. Όταν λοιπόν ήθελε να πονέσει για τον εαυτόν του, έβλεπε τη δική του αμαρτωλότητα. Μια μορφή αμαρτωλότητα είχε και ο Άγιος Παΐσιος. Είπαμε, ήταν κάποτε απότομος. Ή στην προσπάθειά του να διορθώσει τα πράγματα κάποιων εκκλησιαστικών καταστάσεων, κάποιων προσωπικών οικογενειακών καταστάσεων που του έλεγαν, μπορεί να γινόταν κάπως φαινομενικά αυστηρός, υπερβολικά. Αυτόν μετά ανέβλεπε ότι ξεπερνούσε το μέτρο, εγύριζε μέσα του τον νου του και με το φωτεινό του νου που είχε και τον αγιασμένο έβλεπε πότε έχανε το μέτρο. Και αυτόν ήταν η μετάνοια του. Οι λογισμοί του, οι επιθυμίες του, πως άνθρωπος είχε. Άρα, άμα θέλουμε να πονέσουμε για τον εαυτό μας, αυτό που βλέπουμε είναι την αμαρτωλότητά μας. Παρακολουθούμε τις επιθυμίες μας και τους λογισμούς μας. Αυτά εδίδαξε ο Άγιος Παΐσιος και κάθε Άγιος. Έτσι επιτελείται η μετάνοια. Όταν θέλουμε να προσευχηθούμε για άλλον άνθρωπο, δεν έχουμε παρά να αγκαλιάσουμε το πρόβλημά του. Όποιον και να είναι το πρόβλημά του, είτε σωματικών, είτε ψυχικών, είτε πνευματικών, είτε οικονομικών, είτε κοινωνικών. Άρα, εάν ως προς το χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου, ανακεφαλαιώνω και λέω τα εξής. Ειλικρινής, κατάτι απότομος και αψώθυμος, ολιγαρκής, συμπονετικός εις το έπακρον. Αγαπούσε πάρα πολύ τον πόνον, τον κόπον και τα δάκρυα. Αναστέναζε όταν έβλεπε τη γενιά τη δική μου, που τώρα είμαι 53 χρονών, και όταν πηγαίναμε κοντά του είμαστε από τα 20 μέχρι τα 30. Και είμαστε η νέα γενιά των μοναχών, να πούμε. Και έβλεπε ότι η νέα γενιά των μοναχών δεν αγαπά τον κόπο. Και μου έλεγε, η μεθεπόμενη γενιά μετά από σας θα θέλει να αγιάσει με έναν κουμπί. Να κάνει ένα διακόπτη και να νομίσει ότι άγιασε. Ναι. Και θυμάμαι που του έκανα ένα λογοπαίγνιο που του άρεσε, άλλον αγιάζω και άλλον αγιώνω. Είπαμε στην αρχή για να τον κατανοήσουμε καλύτερα, διότι πραγματικά από όλους τους Αγίους Γέροντες σήμερα έχει το μεγαλύτερο όνομα, αλλά και την πιο μεγάλη παρεξήγηση.
Αισθάνομαι ότι δεν σας μιλώ για έναν άγνωστό σας. Σας μιλώ για έναν οικείον. Εξάλλου οι Άγιοι είναι αυτοί που είναι οικείοι στον Θεό και γίνονται οικείοι στους πιστούς. Γι' αυτόν προκρίνω, παρά να μιλήσω πολλά για τις διδασκαλίες του, να μιλήσω έτσι για το χαρακτήρα του και για να γίνει πιο οικείος σε εμάς. Ο οικείος. Αυτόν το οποίο εκαθόρισε τον όλο χαρακτήρα του από τα πρώτα του χρόνια, όχι τα 10, τα πρώτα 5 χρόνια, ήταν, όπως σας προείπα, η προσφυγική του ιδιότητα. Προερχόμενος από τα μέρη της Ανατολίας, όχι της Ανατολής, της Ανατολίας. Τα Φάρασα, για να καταλάβετε, έτσι φέρτε λίγο στο νου σας το χάρτη της Κύπρου. Σκεφτείτε που είναι το Ριζοκάρπασο. Προεκτείνετε την κορυφή, τη μύτη του Ριζοκαρπάσου προς τον κόλπο απέναντι της Αλεξανδρέτας. Πίσω από την Αλεξανδρέτα, δεξιά της είναι ο Αμανός και αριστερά της είναι τα όρη του Αντίταυρου. Εκεί, στην πίσω πλευρά του Αντίταυρου, είναι τα Φάρασα. Δηλαδή, από το όσον απέχει το Ριζοκάρπασον και η Πάφος, είναι τόση η απόσταση από το Ριζοκάρπασον στα Φάρασα. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη απόσταση. Το ίδιο γείτονάς μας ως προς την καταγωγή ήταν ο γέρο Ιάκωβος, ο οποίος γεννήθη απέναντι από τη Ρόδο. Αυτοί οι άνθρωποι εκουβάλισαν τον πόνο της προσφυγιάς μέσα τους. Κι ας εγεννήθηκαν μόνο μικρά παιδάκια εις την προσφυγιά. Γι' αυτόν ο γέρον Ιάκωβος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μέχρι την εξαίρετον κοίμησή του η έγνοια του ήταν οι αλύτρωτες πατρίδες του ελληνισμού, η έγνοια του ήταν η προσφυγική μας καταγωγή. Μου λέει ο πάτερ Φώτιος, ο αρχιμαντρίτης που με συνοδεύει, κάτι χαρακτηριστικό που δείχνει την αγάπη τους στους πρόσφυγες, από όπου και αν προέρχονταν αυτοί, είτε ήταν πρόσφυγες της Βορείου Ηπείρου, είτε πρόσφυγες της Κύπρου, είτε της Κωνσταντινουπόλεως, είτε της Μικράς Ασίας. Το κελί του γεροντά ήταν πάνω σε ένα λοφίσκο, μικρό, της Παναγούδας. Τον περιέφραξε λόγω του μεγάλου αυξημένου επισκεπτηρίου, τον περιέφραξε με ένα τέλι, είχε μια καγκελόπορτα και έβαλε δύο σύρματα, το ένα για να ρίχνει το κλειδί και το άλλον για να το τραβά μετά πάνω. Επηγαίναν τα προσφυγόπουλα της Κύπρου, φοιτητές τότε, και του χτυπούσαμε για να μας ανοίξει, να μας ρίξει το κλειδί. Άνοιγε η πόρτα ψηλά έτσι πάνω στο κελί του, έβγαινε ο γέροντας, όπως ήταν έτσι ένας αέρας ήταν. «Τι θέλετε ρε παλικάρια, γέροντα άνοιξε μας, άνοιξα ήδη», έλεγε. «Γέροντα άνοιξε την πόρτα κάτω το κάγκελο για να σε δούμε, μα με βλέπετε. Μα γέροντα θέλουμε να μιλήσουμε, μα μιλούμε». «Γέροντα, θέλουμε να μιλήσουμε από κοντά, είμαστε πρόσφυγες από την Κύπρο». Αμέσως επέφτανε το κλειδί. Δηλαδή, το κλειδί του Παΐσιου ήταν να του πεις «Είμαι πρόσφυγας». Και αμέσως σου άνοιγε, όχι το κελί του, την καρδιά του. Τον παξέ που είχε μέσα η καρδιά του. Κάτι άλλο το οποίο... Όταν ερώτησα τον Χριστόδουλο που είναι απέναντι μου, του λέω θα μιλήσω στον κόσμο για τον Άγιον Παΐσιον και εσύ τον είδες. Τι νομίζεις όταν πιο χαρακτηριστικό του? Αυτός είναι διαστημικός επιστήμονας. Μου λέει, ήταν μου λέει πρακτικός άνθρωπος. Δηλαδή επήγαινε εσύ να το δεις. Του έλεγες ξέρεις έχω προβλήματα με τον άντρα μου. Δεν σου έλεγε θεωρίες.
σου έλεγε κάτι πρακτικό να κάνεις. Η ποιμαντική του Γέρο Παΐσιου ήταν γεμάτη πρακτικές συνταγές. Να σας πω ένα παράδειγμα δικό μου. Του λέω, έχω μία μεγάλη στεναχωρία όταν μου έρχεται ο τάδε λογισμός και η τάδε επιθυμία. Του είπα κάτι πολύ πολύ βασικό του εαυτού μου. Το οποίο του λέω, όταν μου έρχεται και δεν μπορώ να το διαχειριστώ, μου βγάζει θυμόν. Το θυμόν τον έχω εύκολο, του λέω. Και μου είναι και πρόχειρος. Και εγώ το ίδιο είμαι, μου λέει. Το απάντησα όμως. Αυτόν του λέω δεν με παρηγορεί. Μου λέει, άκουσε να σου πω, τι να κάνεις όταν σου έρχονται αυτοί οι λογισμοί και αυτοί οι επιθυμίες. Του λέω, μη μου πεις, του λέω, ότι μου είπα πιο πάνω στο κουτουλού μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέησόν με. Μου λέει, γιατί αυτό λίγο σου πέφτει. Του λέω, τι νομίζεις εσύ να κάνω. Μου λέει, να λες, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Εγώ, μου λέει, όποτε κάνω αυτήν την προσευχή, νιώθω τέτοια ενέργεια της Αγίας Τριάδος και της Παναγίας μας, που αμέσως, μου λέει, ο πειρασμός φεύγει. Κάμε το πράκτης και άμα, μου λέει, δεν πιάσει, έλα να με δείρεις. Εγώ, όταν σου λέει ένας Παΐσιος έτσι, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι τα λόγια και τις συνταγές να τις κάνεις έργο. Επιστρέφω στην Αθήνα, οι λογισμοί, λογισμοί, οι επιθυμίες, επιθυμίες, ξεκινώ κι εγώ. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Και διαπιστώνω ότι αμέσως σβήνουν οι λογισμοί και οι επιθυμίες καταλαγιάσου. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να δείτε η ασκητική του Γέροντος Παϊσίου πόσο πρακτική διάσταση είχε για τους ανθρώπους. Ίσως λέω, μπορεί να έχω λάθος γι' αυτό, γι' αυτό και είναι τόσο αγαπητός στους σύγχρονους ανθρώπους, οι οποίοι οι σύγχρονοι ανθρώποι έχουν μάθει να ζουν με συνταγές και έχουν κουραστεί από τις πολλές θεωρίες. Τελευταία, με αυτήν την προσευχή, το μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς, ένας πολύ δικός μου άνθρωπος και πολύ κοντά μου, του ήρθε ένας μεγάλος πειρασμός στην οικογένειά του. Πολύ μεγάλος πειρασμός. Και τον είχα και τον έχω έγνοια, τον αδικεί η γυναίκα του και είναι σε διάσταση. Και τον είχα έγνοια να μην πέσει έτσι σε μαράζιν. Σήμερα το μαράζιν και η κατάθλιψη είναι ό,τι πιο εύκολο για τον καθένα μας. Τον είδα χαρούμενο, λέει ο Κύριε Λέησο, αν πάει καλά στην υγεία του. Και είναι τόσο χαρούμενος. Του λέω, Μαγέ μου, το πρόβλημα σου είναι μεγάλο στο σπίτι σου. Ζεις μακριά τώρα από τη γυναίκα σου, που τα παιδιά σου είσαστε σε διάσταση και έχεις τόση χαρά. Μου λέει, ξέρεις, κάνω αυτό που κάνεις εσύ μες στο αυτοκίνητο. Του λέω, δεν μου κάνω μες στο αυτοκίνητο. Μου λέει, ακούω σε κάποτε, έτσι ξαφνικά που λες, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Και το κάνω κι εγώ, μου λέει, και νιώθω μεγάλη χαρά. Και λέω κι εγώ, να ποιοι είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι αυτοί που διορθώνουν και τις λανθάνουσες ασθένειες υπολαθανόντος. Ανεπαίσθητα δηλαδή, χωρίς μεγάλες εγχειρήσεις τραυματικές, χωρίς μεγάλες πληγές. Εγώ πού τα έμαθα τούτα, μου τα είπε ο άνθρωπος του Θεού, δεν τα εδίδαξα, πρώτη φορά το λέω δημόσια τούτο. Όμως, με άκουσε αυτός ο άνθρωπος που είναι πολύ κοντά μου και όταν του ήρθε η δύσκολη ώρα και ήθελε κάτι να τον κρατήσει, να μην συντριβεί από το μαράζι, από τη θλίψη, εφήρμοσε αυτά τα λόγια που τα άκουσε από μένα χωρίς να ξέρει ποιος μου το είπε. Έναν άλλο στοιχείο του Αγίου Παϊσίου
ήταν όπως και όλοι οι Άγιοι, θεομητορικός, παναγιόφιλος, αγαπούσε την Παναγία εξαίρετα. Έλεγε σε έναν καλό παπά μας, εδώ Κύπριο, πάτερ του λέει, που δεν πιάσαν την Κύπρο όλοι οι Τούρκοι και που θα ελευθερωθεί η Κύπρος και που δεν θα γίνει μεγάλο κακό στην Ελλάδα όταν θα γίνεται σε όλον τον ντουνιά, είναι γιατί μας συσκέπει η Παναγία. Εμείς, λέει, οι σύγχρονοι Έλληνες, έναν πρέπει να κάνουμε. Υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Το συνέστηση έχει της σκέπης της Παναγίας. Έβλεπε κάποτε εν οράματι στην προσευχή του ότι οι γείτονές μας και οι μελλοντικοί συνάδελφοί μας οι Τούρκοι ετοιμάζονταν να κάνουν εισβολή στο Αιγαίο και είδαν την Παναγία να σκέπει όλη την Ελλάδα. Σκεφτείτε λοιπόν πόση σχέση απόκτησαν αυτοί οι άνθρωποι με την Παναγία που να ενεργοποιεί η Παναγία για αυτούς τους λίγους τέτοια σκεπή και τέτοια προστασία για το γένος ημών. Και όπως η Παναγία μας είναι πρότυπον ισορροπημένου ανθρώπου, εάν πούμε ποιον είναι το πλέον ισορροπημένο πρόσωπο όλου του κόσμου, όλης της οικουμένης σε όλους τους αιώνες, είναι το πρόσωπο της Θεομήτωρος. Σκεφτείτε ότι στην Παναγία συντεριάζεται η νύφη και η ανύφευτος. Το ακούαμε ψες. Χαίρε νύφη, ανύφευτος. Η απειρόγαμος μήτυρ. Είναι και μητέρα, είναι και παρθένος. Συντεριάζεται ο γάμος με την παρθενία. Ο ουρανός με τη γη, το πνεύμα με την ύλη. Πού ενώνονται όλα αυτά? Στο θεομητορικό σώμα. Στο θεομητορικό πρόσωπο της Παναγίας μας. Άρα όποιος θέλει να γίνει ισορροπημένος άνθρωπος στη ψυχή και στο σώμα, δεν έχει παρά να αγαπήσει βαθιά την Παναγία. Η Παναγία του εμφανίστηκε αρκετές φορές. Αυτά που ακούν πολλοί ως προφητείες, να ξέρετε ότι τα περισσότερα είναι της Παναγίας Αποκαλύψης στο Γέρο Παΐσιον και του Αγίου Αρσενίου, τα οποία κατέγραφε παιδιώθεν από τους μικρασιάτες, φαρασιώτες, πρόσφυγες που τα διέσωσαν. Αλλά επαναλαμβάνω, πλήστα όσα ήταν αποκαλύψεις της Παναγίας που είχε στην προσευχή του και στην πολλή του αγωνία. Γι' αυτόν το τελευταίο ήταν ο άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιούσε κατά κόρον τη λέξη να έχουμε οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, την καλή αγωνία. Καλή αγωνία για την ψυχή μας, για την οικογένειά μας. Καλή αγωνία για την πατρίδα μας. Καλή αγωνία για την ορθοδοξία μας. Καλή αγωνία για τους Προτεστάντες, για τους Μωαμεθανούς, για τους θρήσκους, για τους άθρησκους. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αισθανόσουν ότι ήταν σύγχρονος και ας ήταν ένας ασκητής τόσο λιτός και τόσο αυστηρός, γιατί είχε καλή αγωνία. Επαρακολουθούσε το πολιτικό γίγνεσθε. Δεν ήταν αδιάφορος. Μπορώ να πω ότι αυτός που δεν παρακολουθούσε καθόλου το πολιτικό γίγνεσθε ήταν ο γέροντάς μου Ιάκωβος. Του έλεγες ποιον έχουμε εν πρόεδρον? Δεν ξέρω, παιδάκι μου. Ο γέρο Παΐσιος ήξερε και των τελευταίων υπουργών και τα τεχτενόμενα και μπορούσε να σου πει τι θα γίνει εις τον κόσμο μας μετά από δεκαετίες ολόκληρες. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο το οποίο θέλει μια ερμηνεία, γιατί μου κάνει εντύπωση, άκουσα και μερικούς αρχιερείς τελευταία που έγινε ένα υιοκατάταξης και ελυπήθηκα, γιατί δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν το προφητικό χάρισμα του Αγίου Παϊσίου και το θεωρούσαν ότι ήταν υπερβολή των επισκεπτών, των αυτών που εκατέγραψαν τις προφητείες. Δεν είναι καθόλου υπερβολή. Είναι και λίγα που έχουν γραφτεί. Ο γέροντας μιλούσε με ένταση για αυτά τα πράγματα, γιατί τα ζούσε με ένταση. Έβλεπε τα μέλλοντα ως παρόντα. Ήταν άνθρωπος ο οποίος
έβλεπε την ιστορία. Και ιστορία η οποία ακόμα δεν πραγματοποιήθηκε στους δικούς μας οφθαλμούς. Γιατί αυτός έβλεπε, γιατί αυτός μιλούσε. Νομίζω, αυτή είναι προσωπική μου ερμηνεία, μπορεί να έχω λάθος. Ο λόγος ήταν το ότι είχε την προσφυγική καταγωγή. Αλλά είπαμε, πρόσφυγας ήταν και ο Ιάκωβος, και αν εξαιρέσεις μία φορά που του είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, θα γίνει πόλεμος Ιάκωβε. Και του είπε ο Ιάκωβος, όχι άλλος πόλεμος, Άγιέ μου, πρέπει να γίνει πόλεμος. Δεν διορθώνεται Άγιος ο κόσμος. Δεν θα τον κάνει ο Θεός, οι άνθρωποι θέλουν τον πόλεμο, οι άνθρωποι θα τον κάνουν Ιάκωβε. Ο Γέρο Παΐσιος ήταν εξαιρετικά περιγραφικός για αυτόν το θέμα. Γιατί? Γιατί ζούσε πιο έντονα τον πόθο της ελευθερίας των σκλαβωμένων μας πατρίδων. Φαίνεται ότι ο Θεός, ο οποίος είναι η άκρα ταπείνωσης, και θα δούμε την εικόνα της άκρας ταπείνωσης σε λίγες μέρες, υπηρετεί τον κάθε Άγιον σε αυτόν που ποθεί, που είναι ο βαθύτερος του πόθος. Ο βαθύτερος πόθος του Αγίου Πορφυρίου ήταν η γνώσης του σύμπαντος κόσμου. Του έδωσε τέτοιο διορατικό που έβλεπε τους αστέρες, που έβλεπε τους πλανήτες, τα σύμπαντα, τα υπόγεια νερά. Αυτός ο Παΐσιος είχε αυτόν τον πόθον, πότε να ελευθερωθεί η πόλη, οι πατρίδες του, η Κύπρος, που του έδωσε με ακρίβεια να δει τα μέλλοντα. Τώρα, σε αυτόν το τονίζω γιατί έχει παρεξηγηθεί. Αυτό που είναι σημαντικό να κρατήσουμε και ιδιαίτερως εμείς οι Κύπροι που είμαι θα παθώντες και μαθώντες είναι το εξής. Όχι να θέλουμε να μάθουμε πότε και πώς θα γίνουν όλα αυτά τα σπουδαία γεγονότα που μας αφορούν και εμάς βεβαίως. Το ζήτημα είναι πώς θα τα διαχειριστούμε. Και μου κάνει εντύπωση ότι μας προετοιμάζει ο Θεός σιγά σιγά με έναν δικό του τρόπο. Όμως είναι καλά να γνωρίζουμε ότι ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης των γεγονότων που έρχονται και ήδη έχουν αρχίσει, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι να γεμίσουμε τα ψυγεία μας με υλικά αγαθά, κάποτε και αυτά θα διάσουν. Αλλά είναι να έχουμε φώτιση. Ένας άνθρωπος που έχει φώτιση μπορεί να παίρνει γρήγορες αποφάσεις. Να παίρνει βέβαιες αποφάσεις στη δύσκολη του ώρα. Άρα θα πρέπει για να έχουμε φώτιση να καθαρίζουμε συνεχώς την καρδία μας και το νου μας. Καθαρίζουμε την καρδία και το νου δια της μετανοίας. Άρα ό,τι και να κάνουμε επιστρέφουμε στη μετάνοια την προσωπική. Όχι μια γενική μετάνοια και αόριστη όπως κηρύττωμεν οι αρχιερείς και οι ιεροκήρυκες. Αλλά προσωπική μετάνοια. Να κάτσω να σκεφτώ ποιο είναι το δικό μου πάθος, το κυρίαρχο μου πάθος. Να το βρω αυτόν το κυρίαρχο μου πάθος. Ή αν έχω τόσον εγωισμό και τέτοια αυτοπεποίθηση που δεν βρίσκω, να του πω, Χριστέ μου, φανέρωσε μου ποιος είμαι, δείξε μου ποιος είμαι και θα μας δείξει ο Θεός. Αυτόν το πάθος να δω, αυτός ο θυμός που έχω, πώς εκδηλώνεται με τη γυναίκα μου ή με τον άντρα μου, με τα παιδιά μου, με τους συναδέλφους μου, με τους φίλους μου. Σήμερα πώς εκδηλώθηκε, εχθές πώς εκδηλώθηκε, ποιους επλήγωσα. Όταν ο άνθρωπος αρχίσει έτσι να βλέπει τον εαυτόν του και να μετανιώνει για συγκεκριμένες στιγμές της καθημερινότητάς του, αρχίζει και εισέρχεται στη μετάνοια. Αν αυτό δεν το μάθουμε, η προσευχή μας θα είναι μία μηχανική προσευχή, η οποία δεν θα μας δώσει τη δυνατότητα του φωτισμού σε δύσκολες στιγμές που θα πρέπει να αποφασίσουμε, είτε για τον εαυτό μας, είτε για τα παιδιά μας, είτε για την πατρίδα μας, είτε για κάτι ευρύτερο που μας ξεπερνά. Κάτι άλλο, ο Άγιος Παΐσιος ήταν μεγάλος πολέμιος της εκκοσμίκευσης.
Τι εννοούμε εκκοσμήγευση? Είναι αυτό που ζούμε στις μέρες μας. Εκκοσμήγευση. Είτε είμαι θα έγκαμη, είτε είμαι θα μοναχή. Η έγνοια του ήταν ότι το κοσμικό πνεύμα εμπήκε σήμερα ακόμη και μέσα στα μοναστήρια. Και πρώτα το έβλεπε μέσα σε αυτόν τούτον το ίδιο το Άγιον Όρος, το οποίο στην εποχή του για πρώτη φορά εξεκίνησαν οι ηγούμενοι να φτιάχνουν δρόμους, να βάζουν πολλά τηλέφωνα, να βάζουν πολλές ηλεκτρικές συσκευές, να διορθώνονται με ακριβά υλικά τα μοναστήρια και τα κελία. Και όταν αυτόν το έβλεπε, σου λέει, μα πού θα πάμε? Για να σκεφτείτε ορισμένες λεπτομέρειες. Δεν ήθελε εις τους επισκέπτες να βάζουν οι μοναχοί σεντόνια. Θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν? Έτσι είναι ένας Άγιος, βλέπει και τη λεπτομέρεια. Έλεγε, βάζετε τους μια κουβέρτα, να μην θέλουν να μείνουν πολλές μέρες. Δεν ήταν αφιλόξενος. Αυτός που μέρα νύχτα καθόταν για να ακούσει τους πιο πονεμένους. Δεν ήθελε να γίνει τουρισμός του Άγιον Όρος και το κάθε μοναστήρι, είτε εντός είτε εκτός Αγίου Όρους. Σήμερα αναγάγαμε το θρησκευτικό τουρισμό και εμείς οι αρχιερείς σε επιστήμη. Μου έλεγε μια καλόγρια τελευταία πέρσι που πήγα στην Αθήνα, ένα μοναστήρι το οποίο το καθοδηγούσε ο Ιερός Παΐσιος, γυναικείο μοναστήρι στην Αττική. Πολύ λίγες καλόγριες, ασκήτριες πραγματικά, κρυφές. Δεν θέλουν ούτε το όνομα του μοναστηριού τους να το λέμε και το σέβομαι. Μου έλεγαν όταν πρωτοπήγαινε για να τις δει και να τις αναλάβει, γυναικείο μοναστήρι σημαίνει μοναστήρι με φκιώρα, με λουλούδια και γλυκών του Αθασιού στην Κύπρο. Μόλις εμπήκε, λέει, μέσα στο μοναστήρι, του εδείχναμε εμείς, λέει, το μοναστήρι μας και αυτός, λέει, έσπροχνε τις γλάστρες και τις έσπαζε. Και από πίσω, λέει, η καημένη γερόντισσα με το φαράσι να καθαρίζει. Τι λέει, μην καθαρίζεις τώρα, θα σπάσω πολλές. Αν θέλετε να σας αναλάβω, δεν θέλω γλάστρες στην αυλή. Δεν αγαπούσε αυτό τα λουλούδια, που πονούσε και το τελευταίο μυρμήγκι, που έλεγε στα φίδια, ελάτε να σας βάλω γάλα και φύγετε τώρα διότι φοβούνται οι επισκέπτες και του έκαναν υπακοή. Η έγνοια του τι ήταν? Ήταν ο χρόνος. Εάν κάτι έχουμε οι άνθρωποι και είναι απόλυτα δικό μας, είναι ο χρόνος. Και είναι πολύτιμος ο χρόνος. Και δεν είναι απλά ο χρόνος χρήμα, όπως λένε οι Εγγλέζοι, που είναι μάνεση στο χρήμα και έχουν καταντήσει μαζί με τους Γερμανούς σήμερα οι τοκογλύφοι της οικουμένης. Η έγνοια του γέροντα ήταν πώς αξιοποιούν οι χριστιανοί, οι αρχιερείς, οι ιερείς και δει η μοναχή αυτόν τον χρόνο. Και έλεγε, πολλές γλάστρες, πολλής χρόνος για πότισμα. Τόσος κόσμος σήμερα θέλει προσευχή. Ας βάζουν γλάστρες οι γυναίκες, οι έγγαμες. Δεν χρειάζεται να βάζουν και οι καλόγριες. Μου έλεγαν εδώ οι καλόγριες οι δικές μας του Ισαΐας Θέκλας. Τον εγνώρισαν οι δύο, η γερόντισσα η Κωνσταντία και η αδερφή της Ευλογία, τον εγνώρισαν στο Σινά, όταν έκαμε 2 χρόνια ασκητής στο Σινά. Αυτές έμεναν τότε κάτω στους πρόποδες του Σινά, σε ένα μοναστήρι γυναικείων Φαράν και Ραϊθό. Και ερχόταν κάποτε, λέει, εκεί και μας συμβούλευε. Επήγαμε κι εμείς, λέει, ως Κυπρίες, μέσα σε ένα δίσκο να τον κεράσουμε έναν καφέ. Και μέσα στο δίσκο σκεφτούκαμε να βάλουμε και ένα λευκαρίτικο. Έτσι για ομορφιά. Να στολίσουμε το δίσκο. Λοιπόν, επήγαμε, λέει, έπιασε τον καφέ, έκαμε, με να τρέμουν τα χέρια μου, το Παΐσι δεν είναι τρέμα. Λοιπόν,
Έκαμε έτσι πως τρέμουν τα χέρια του και είδαμε ότι επίτηδες ελέρωνε το λευκαρίτικο. Και όταν του είπαμε, γέροντα, γιατί λερώνεις το κέντημα, γιατί στα μοναστήρια δεν χρειάζονται αυτού του είδους οι ομορφιές. Και ακούτε μιας γερόντης σας, που δεν θα πω το όνομά της, εκοιμήθη, που μου έστειλε η διάδοχος της, αυτή ήταν η καλύτερη μαθήτρια του Αγίου Παϊσίου. Ακούτε τι προσευχή έκαμνε αυτή η γυναίκα, επηρεασμένη και εμπνευσμένη μάλλον, από την ασκητικότητα του Αγίου Παϊσίου. «Κύριε μου, με ξέρεις και με βλέπεις ως τα τρεις βαθά μου. Αν λέω λάθος, διόρθωσέ με. Χάρισε μου, νυφίε μου, έναν ένδυμα που να μην το βλέπει κανείς. Πήγαινε με σε ένα μοναστήρι που κανένας να μην το ξέρει. Δώσε μου την καθαρά προσευχή χωρίς κι εγώ να το καταλαβαίνω. Βοήθησε με να κάνω το θέλημά σου στη ζωή μου επακριβώς και δέξου το θάνατό μου σαν μια εξηλαίωση για τα πολλά μου αμαρτήματα, σαν μια απόδειξη μικρή της αγάπης μου, δια της μεσητείας της Θεοτόκου και των ευχών του γεροντά μου. Αμήν». Βλέπετε, σε ένα μοναστήρι λέει που κανένας να μην το ξέρει. Δώσ' μου καθαρή προσευχή, κι ούτε εγώ ίδια να μην το καταλαβαίνω, για να μην περηφανευτώ. Αυτόν ήταν το πνεύμα ως προς την εκκοσμήκευση του Αγίου Πατρός ημών Παϊσίου. Αν με ρωτήσετε, τι είναι εκκοσμήκευση, είναι η προσήλωση στα αγαθά του κόσμου τούτου και η εξάρτηση από τα αγαθά του κόσμου τούτου. Και τι είναι το αντίθετο της εκκοσμήκευσης, είναι η αιωνιότητα. Ό,τι είναι αιώνιον δεν είναι κοσμικό. Τώρα, να πω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε ουράνιες επισκέψεις, όχι μόνο της Θεοτόκου, αλλά και αρκετών Αγίων. Είναι πολύ γνωστή η εμφάνιση της Αγίας Ευφημίας εις τον Γέρο Παϊσίον. Είναι χαριτωμένος ο διάλογος που έγινε όταν μία νύχτα, λέει, του εχτύπησε την πόρτα ενώ έκαμνε προσευχή και ερώτησε ποιος είναι. Ήταν πολύ πρωί. Και του άκουσε μία γυναικεία φωνή στο Άγιον Όρος να του λέει «Η Ευφημία είμαι». «Ποια η Ευφημία είμαι». Και όπως καλά-καλά δεν άνοιξε την πόρτα, λέει, επέρασε η Αγία μέσα από την πόρτα. Τι θα κάμναμε εμείς, αν μας χτυπούσε την πόρτα στην Ευρύχου που είμαι και μου έλεγε «Άνοιξε μου, και είμαι η Ευφημία». Και ξαφνικά έβλεπα μπροστά μου μια καλόγρια, ήταν ντυμένη σαν καλόγρια. Το πιο πιθανό θα γονατούσαν μπροστά της. Ο Ανδρείος Παΐσιος δεν έκαμε αυτό. Της λέει «Μα ποια Ευφημία είσαι και πώς ευρέθηκες εσύ στο Άγιον Όρος». «Η μάρτης Ευφημία είμαι, πάτερ Παΐσιε», του είπε. Της λέει «Αν είσαι η μάρτης Ευφημία, να πάσεις στο κελί μου και βάλεις να πάσεις στο εκκλησάκι μου, να βάλεις τρεις μετάνοιες και τρεις σταυρούς και ύστερα να κάτσεις να κουβεντιάσουμε». Είχε νέχνια, μπας και είναι κάτι το δαιμονικό και τον ξεγελάσει ο πειρασμός. Και πήγαινε η Αγία, ταπεινή, έβαλε τρεις μετάνοιες και της είπε «Στο όνομα του Πατρός», η Αγία ήταν ισχνόφωνη, «στο όνομα του Πατρός». «Δυνατά», λέει, «της ένα ακούω». Και όταν την είδε ότι έβαζε το σταυρό, αμέσως εγωνάτησε αυτός. Και της λέει «Με συγχωρείς, αλλά τα κάμνει κάποτε αυτά ο πειρασμός». Βλέπετε, δεν επιδίωκεν το θαύμα. Και όταν ακόμα ερχόταν το θαύμα στη ζωή του, το εδοκίμαζε. Τι άλλο να πούμε, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά. Εμένα το πρώτο που μου είπε, έτσι είναι από λίγα από τα δικά μου,
όταν πήγα, δεν ήταν αυτό με τα μοναστήρια. Το πρώτο που μου είπε ήταν, Κύπριος είσαι, μου λέει. Του λέω, ναι. Την Παλαιά Διαθήκη την εδιέβασες. Του λέω, εδιέβασα μόνο τα πρώτα τρία κεφάλαια για τη γέννηση. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Μου λέει, καλά είναι και αυτά, μου λέει, αλλά πιο πολύ εσένα, μου λέει, όχι τώρα, όταν θα γεράσεις, θα σου χρειαστούν οι Μακκαβαίοι. Διαβάσες τους Μακκαβαίους. Όχι, του λέω, τι έκαναν οι Μακκαβαίοι. Καλύτερα να μην σου πω εδώ, μου λέει. Τώρα που θα πας κάτω στην Αθήνα, να βρεις από κανένα φτηνό βιβλιοπωλείο την Παλαιά Διαθήκη. Και να πας, μου λέει, να ανοίξεις, να διαβάσεις πώς έζησαν οι Μακκαβαίοι και ιδιαιτέρως πώς έφυγαν από αυτήν τη ζωή. Πάω και εγώ χαρούμενος, λέω, για να μες στην Παλαιά Διαθήκη οι Μακκαβαίοι πρέπει να περάσαν πολλά καλά τη ζωή τους. Να πάω να δω κι εγώ τι ακριβώς μου είπε ο γέροντας ότι θα είναι το τέλος μου. Ανοίγω κι εγώ τους Μακκαβαίους, τους εσφάξα. Ναι. Τώρα που βλέπω τον τζιχάτ, λέω, δεν ξέρεις, πάμε και στα κατεχόμενα, δεν ξέρεις τι γίνεται, Σάβα. Η αγάπη του στην Κύπρο ήταν εξαίρετη. Θα πω ένα γεγονός, το οποίο τελευταία συνέβηκε και με πήρε τηλέφωνο. Θα έχει τώρα πόσον καιρό, μα ένα μήνα, ανάμιση μήνα. Θα έχετε ακούσει ότι έγινε στη Λεμεσόν ένας μεγάλος ναός του Αγίου Αρσενίου, εκεί στο δρόμο, των υπεραστικών προς την Πάφο, του Αγίου Αρσενίου και του Αγίου Παϊσίου. Και στην ουσία είναι ο πρώτος ναός, μεγάλος ναός που έγινε προς τιμή του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Αρσενίου, βέβαια, που παρέμεινε ο μεγάλος γέροντας της ζωής του. Εάν του Ιακώβου ο γέροντας του ο ουσιαστικός ήταν ο Όσιος Δαβίδ, του Παϊσίου ήταν ο Άγιος Αρσένιος. Με πήρε τηλέφωνο ο Άγιος Λεμεσού, μου λέει, δεν έρχεσαι κι εσύ, μου λέει, να κάνουμε μαζί τα εγγένεια. Του λέω, κοίταξε, του λέω, ρε Αθανάση, πονείς εσύ τα πόθηκια σου, έκαμε σε χείριση. Πονώ και εγώ τα πόθηκια μου, του λέω, διότι μου λείπει Β' 12. Και ο ανάπηροι αρχιερείς, μην εσύ μόνος σου, του λέω, να μην εμπλεχτούμε. Ένε πήγα, αλλά έτσι είχα μέσα μου συνέχεια τον νου μου στην τελετή. Με παίρνει τηλέφωνο ένας πολλά απλός άνθρωπος, καρπασίτης. Μου λέει, Πάτερ Νεόφιτε, ευτυχώς που σε ήβρα εσένα. Ναι, του λέω, Ανδρέα. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, αυτήν τη στιγμή γίνεται ένα θαύμα εδώ δίπλα από την περιοχή που κατοικώ. Και έσπασα τα τηλέφωνα, αλλά δεν τους βρίσκω, μου λέει, στη Μητρόπολη Λεμεσού. Και άκουσα μέσα μου, πιάσ' τον Μόρφου και πιάσ' ένα, σου το πω εσένα. Αυτός είναι πολύ απλός άνθρωπος. Από αυτούς τους ανθρώπους που η προσευχή τους κρατά τον τόπο μας ζωντανόν και ελεύθερο. Του λέω, τι είναι, Αντρέα. Μου λέει, το 93, ένα χρόνο πριν κοιμηθεί ο Άγιος Παΐσιος. Εκοιμήθη το 94. Επήγα, μου λέει, να το δω, ήταν η μοναδική φορά που τον είδα. Και πήγα με δύο Λεμεσανούς, μου λέει. Η δουλειά μου εμένα είναι να κατεδαφίζω υψηλά κτίρια. Είναι εργολάβος και όταν θέλουν να κατεδαφίσουν καμιά πολυκατοικία, τον καλούν και την κατεδαφίσει. Επήγαμε, μου λέει, με τους δύο φίλους τους Λεμεσανούς, ο ένας ήταν λίγο περιπαίχτης. Είδαν και τον Άγιο, μου λέει, ότι ήταν αστείος. Όχι πάντα. Όταν ήταν να σου μιλήσει αυστηρά, μπορούσε να λιποθυμήσεις από την αυστηρότητα. Του λέει, πώς σε λένε, παιδί μου, εσένα, Ανδρέα, και τι δουλειά κάνεις, εργολάβος είμαι. Του λέει ο Λεμεσανός, σου είπε την αλήθεια, γέροντα, είναι εργολάβος, αλλά ξέρεις τι δουλειά κάνει, κατεδαφίζει με μεγάλα κτίρια.
Και ακούτε από εδώ και πέρα πως συμπλήρωσε ο Γέρο Παΐσιος. Του λέει ναι, κατεδαφίζει, αλλά από ό,τι βλέπω χτίζει κιόλας. Όχι, του λέει, δεν χτίζω, μόνο κατεδαφίζω. Όχι, Ανδρέα μου, χτίζεις. Γιατί κάμνεις υπακοήν σε Άγιο Πνευματικόν. Πράγματι αυτός ξομολογάται στον Γέροντα τον του Σταυροβουνιού. Και αυτή η υπακοή, του λέει, σιγά σιγά χτίζει οικοδομή, την οποία θα βρεις όταν πας στον παράδεισο. Και ξέρεις, του λέει, εκεί που μένεις τώρα που σε έριξε η προσφυγιά, σε λίγον καιρό θα έρθω κι εγώ να μένω. Του λέει, μα εγώ μένω στον κάψαλο της Λεμεσού. Ενάρθησε στον κάψαλο. Λέει του, να μου χτίσουν ένα μεγάλο σπίτι. Θα είναι 635 μέτρα μακριά από το σπίτι σου. Και μην έχεις αγωνία ποτέ να πεθάνουν οι γονείς σου. Ούτε να παντρευτείς, ούτε να καλογερευτείς. Δεν έχεις ανάγκη, του λέει εσύ. Ούτε το μοναστήρι, ούτε την παντριά. Να μείνεις έτσι. Γέροντα, φοβούμαι την μοναξιά, είπε του. Πού να πεθάνουν οι γονείς μου. Μην έχεις ενιαγέ μου, του λέει. Θα έρχομαι από το μεγάλο σπίτι, που να μου χτίσουν οι στελεμεσόν και να σου κάνω παρέα. Και όποτε, του λέει, χάνεις το κουράγιο σου, θα άρχεσαι στο μεγάλο σπίτι να με συναντάς. Αλλά ξέρεις, ούτε εσύ να μείνεις πολύ καιρό στην προσφυγιά, ούτε κι εγώ στο μεγάλο σπίτι. Μετά, του λέει, θα γίνει το μεγάλο έλεος. Και θα έρθεις και θα φύγουμε μαζί και θα πάμε εκεί που γεννήθηκες, στη Γιαλούσα, την περιοχή της Γιαλούσας, να μην τα πούμε όλα με ακρίβεια. Λοιπόν, εκεί, του λέει, οι Τουρκαλάδες θα χτίσουν ένα μεγάλο λιμάνι και από εκεί θα πιάσουμε, του λέει, μαζί και οι δυο μας το καράβι και θα πάμε απέναντι στα Φάρασα. Του λέει, μα αν έχει λιμάνι η περιοχή μας, τώρα δεν έχει, είναι να κάνουν οι Τούρκοι. Τώρα αν πάτε στον Αποστόλο Ανδρέα, όσοι πηγαίνετε, θα δείτε ότι έκανα μια μεγάλη μαρίνα, τη μεγαλύτερη της Ανατολικής Μεσογείου, οι Τούρκοι. Και την έβλεπε από το 1993. Λοιπόν, σημασία έχει εμείς πως θα διαχειριστούμε αυτά τα γεγονότα. Και το είχε έγνοια αυτόν ο Άγιος. Έβλεπε ότι εμείς έχουμε έτσι μια μανία μόνο στο θαύμα, στην προφητεία και στην εύκολη λύση, στη διαχείριση των πραγμάτων και στη συμπόνια των ανθρώπων έχουμε πολλή έλλειψη. Και όταν λέω ανθρώπο, δεν εννοώ μόνο το δικό μας, εννοώ και τους Τούρκους. Έχει κανένα χριστιανό που παρακαλεί να γίνει πόλεμος? Έχει κανένα χριστιανό που θέλει ακόμα και την καταστροφή του εχθρού του? Εγώ προσωπικά δεν την εύχομαι. Κι ας είμαι άνθρωπος πονεμένος, κι ας έχασα το χωριό μου, τον αδερφό μου, στη διάρκεια του πολέμου, τον πατέρα μου πιο πριν, αυτό δεν το εύχομαι σε κανένα. Όμως, η έγνοια μας θα πρέπει να είναι πως μέσα από όλα αυτά τα γεγονότα που οι άνθρωποι θα προκαλέσουν και ο Θεός θα τα ανεχτεί και θα τα αξιοποιήσει, πως εμείς θα τα ζήσουμε εν μετανία, εν προσευχή, με πολλή συμπόνια για τον κάθε συνάνθρωπό μας. Αυτό νομίζω είναι ένα ζητούμενο της εποχής μας. Δεν είναι τώρα ζητούμενο της οικονομικής κρίσης, είναι να μοιραστούμε το φαΐ μας, τα χρήματα μας, των καλών μας λόγων στον πονεμένο μας συνάνθρωπο. Δεν είναι μόνο αυτά. Αυτή είναι η προπόνηση που γίνεται τώρα. Τα μεγάλα έπονται. Και κάτι τελευταίο, τελείως τελευταίο. Δεν σας κάνει εντύπωση η αγιοκατάταξη που έγινε τόσο γρήγορα και του Αγίου Πορφυρίου και του Αγίου Παϊσίου? Ιδιαίτερα για τον Άγιον Παΐσιο, εγώ εξπλάγηκα.
θέλει πολύ ντόλμη να μένει στην Κωνσταντινούπολη και να αγιοκατατάξεις αυτό που προφήτευσε τη διάλυση της Τουρκίας. Άλλο να τα λες από την καθέδρα εδώ στη Δασούπολη και άλλον να τα λες όχι μη διακηρύττοντας τα, αλλά διακηρύττοντας την αγιότητα αυτού που τα είπε. Εγώ νομίζω είναι η πρόνοια του Θεού. Εμείς πρέπει επιτέλους να πάρουμε στα σοβαρά τη σωτηρία μας, τη μετάνοιά μας. Και επειδή δεν θέλω να κλείσω πλέον με θαύματα και προφητείες, τα οποία μπορούμε να μιλούμε ώρες και δεν μας ωφελούν αυτά, θέλω να κλείσω με κάτι που αγαπούσε ο Άγιος. Εάν ρωτήσετε, πέραν από την Καπαδοκία, πέρα από το Άγιον Όρος, πέρα από τη Σουρωτή, πέρα από τους πονεμένους ανθρώπους που εκαθόταν και τους επερίμενε για να ακούσει τον πόνο τους. Πραγματικά δεν νομίζω να υπήρξε στις μέρες μας άλλος γέροντας που είδε τόσο πολύ κόσμο. Και αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε ασκητής και τελικά κατέληξε να είναι η μεγάλη μάνα όλων των πονεμένων ανθρώπων. Ακόμη και ξένων, αλλόγλωσσο Γερμανών, όταν έμεναν μόνοι τους, εμιλούσαν οι Γερμανοί γερμανικά, ο Γερο Παΐσιος ελληνικά και συνεννοούν. Στη γλώσσα της Πεντηκοστής δηλαδή. Αυτά μπορεί κάποιος να πει είναι εκπληκτικά, είναι σπουδαία. Για μένα το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη του Αγίου Παϊσίου σε έναν μεγάλον Άγιον, ο οποίος είναι για πολλούς το δοκτοράτον, ας το πω έτσι, της ασκήσεως. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Έλεγε ο Άγιος ότι ένα πρόβλημα της εποχής μας είναι ότι οι σύγχρονοι αρκούμαστε μόνο στα βιβλία, στις ομιλίες όπως καλή ώρα απόψε, αλλά δεν έχουμε διάθεση να κοπιάσουμε, να κάνουμε μερικές μετάνοιες, να κάνουμε λίγους σταυρούς για το γείτονά μας, για αυτό που μας κατηγορεί να κάνουμε λίγη προσευχή, για αυτό που μας αδικεί να πούμε έναν Κύριε ελέησο, να κάνουμε προσευχή για τους πεθαμένους, τους κεκοιμημένους μάλλον, που θεωρούσε ο ίδιος ότι προσευχή που δεν αναμειγνύομαι τα ονόματα των ζωντανών με τους κεκοιμημένους δεν είναι προσευχή. Όταν κάποτε του είπα, γιατί νιώθω πολύ χάρη όταν μνημονεύω πεθαμένους. Και μου είπε, η ανώτερη προσευχή είναι η προσευχή για τους κεκοιμημένους. Γιατί αυτοί δεν μπορούν να μετανοήσουν. Εμείς όμως μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Και μια έγνοια του ήταν ότι, ακούτε τον πώς εμίλα, στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία και οι ομιλίες θα έλεγα εγώ και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα που επιδιώκει όλων τις ευκολίες και αποφεύγει των σωματικών κόπων. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς στο πολύ διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζομαι μόνον τους Αγίους Αθλητάς της Εκκλησίας μας, χωρίς να τους καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο να τους μιμηθούμε. Ο χριστιανός σώζεται μόνον με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. Να η πρακτική που λέγαμε προηγουμένως. Τώρα, θα ήθελα έτσι εν είδη αγάπης μας προς τον σήμερον βιογραφούμενον όσιον πατέραν ημών Παΐσιον να περιγράψουμε. Ελάτε για μου, ελάτε εδώ αριστερά, που σας βολεύει και εσάς. Ακούτε με προσοχή στη γλώσσα την αρχαιοπρεπή, μια μισή σελίδα είναι,
από του Αγίου Ισαάκ του Σύρου τα ασκητικά. Τα εδιέβαζε κάθε μέρα, αλλά λίγον. Μου έλεγε να διαβάζεις λίγον, όχι περισσότερο, μου λέει, από 2 σελίδες. Εσύ είσαι βιβλιοφαγάς, μου λέει, και δεν είναι καλό τούτο. Μόνο 1 σελίδα, το πολύ 2, μου λέει, έτσι για να παίρνει μπρος η καρδιά και να αρχίσει να καίγεται. Ακούτε λοιπόν κάτι το οποίο ανάβει φωτιά στον άνθρωπο που θέλει να αγωνιστεί. Ακούε και εσύ. Κρύπτον εστίν, οικείσαι με τα θηρίων. Είναι καλύτερα να κατοικήσεις με θηρία. Ή οικείσαι μετά τον κακός αναστρεφωμένον. Ή να κατοικήσεις με αυτούς που συναναστρέφονται με κακίες. Κάθου με τα γηπών, κάτσε μαζί με γήπες. Ή με τα πλεονέκτου και απλίστου. Γίνου εταίρος το φωνευτή ή το φιλονίκο. Γίνου φίλος. Καλύτερα με ένα φωνιά παρά με έναν ο οποίος είναι φιλονίκος. Με τα χείρου ή με τα γαστριμάργου συλλάλη κρίσον γάρ δεξαμενή χείρον ή στόμα φάγων. Είναι καλύτερη μια δεξαμενή χείρον παρά ένας γλωσσοτρώει τον άλλον. Πολύ επίκαιρο. Κάθου μεταξύ των λοβών, κάτσε ανάμεσα των λεπρών ή μεταξύ των υπερηφάνων. Καταδιώχθη τη σύ και μη καταδιώξεις. Σταυρώθητη και μη σταυρώσεις. Αδικήθητη και μη αδικήσεις. Συκοφαντήθητη και μη συκοφαντήσεις. Γίνου επιοικής και μη ζηλώσεις εν κακό. Αναστρέφουμε τα αγαθοσύνης, ουχή με τα δικαιοσύνης. Η δικαιολογία, αυτόν ακούστε το, η δικαιολογία ουκέστη της πολιτείας των χριστιανών και ουκέστη σε σημειωμένη εν τη διδαχή του Χριστού. Στο Ευαγγέλιο εν υπάρχει πουθενά η δικαιολογία. Εφραίνου μετά των εφραινωμένων και κλέ μετά των κλεόντων, όπερε στη σημείων της καθαρότητος. Μετά των αρρώστων, αρρώστησον. Μετά των αμαρτωλών, πένθησον. Μετά των μετανοούντων, χάριθη. Φίλος γενού πάσιν ανθρώπης και μόνος γενού εν τη διανία σου. Κοινωνός γενού τη παθήμαση των πάντων και το σώμα τη σου μακράν γενού εκ πάντων. Αυτά περίπου ο Όσιος Πατήρ ημών Παΐσιος. Ευχαριστούμε πολύ.